Ποιος είπε, αγαπητοί τηλεθεατές, ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία εντοπίζεται ή περιορίζεται μόνο στον επιχειρησιακό τομέα ή οικονομικό? Κάθε άλλο, η εμπειρία των δύο τελευταίων χρόνων με το κέντρο πολιτιστικής κληρονομιάς που βρίσκεται εδώ στη Λευκωσία και με ηθικό αυτούργο, ας μου επιτραπεί ο όρος, τον ιστορικό, ιστορικό της τέχνης και αρχαιολόγο Σοφοκλή Σοφοκλέους, μας διαψεύδει. Με την ευκαιρία αυτή, χαρείται αυτό το αρχοντικό, το αρχοντικό του Κώστα Χριστοδούλου και τον εξοραϊσμό που έκανε ο αγαπητός Σοφοκλής Σοφοκλέους. Το Κέντρο Πολιτιστικής Κληρονομιάς έχει αρχίσει να λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 1991. Είναι πρώτη φορά που γίνεται στον ιδιωτικό τομέα κάτι τέτοιο. Είναι ιδιωτική εταιρεία που ασχολείται με ιδρύσεις μουσείων, αναστηλώσεις, συντηρήσεις έργων τέχνης, κυρίως εικόνων. Ό,τι αφορά την καταγραφή, προστασία και μελέτη της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη γενικότερη ανάδειξη και προβολή της μέσω δημοσιεύσεων. Έχουμε περισσότερο συμβουλευτικές εργασίες σε κοινότητες που θέλουν να καταγραφεί η πολιτιστική τους κληρονομιά και να δούμε ποιον τρόπο μπορούν να την αναστηλώσουν και να την προστατεύσουν και να την αναδείξουν. Ιδίως τώρα που αναπτύσσεται στην Κύπρο και το φαινόμενο του αγροτουρισμού, πάρα πολλές κοινότητες δείχνουν ενδιαφέρον. Έχει ιδρυθεί το εργαστήρι συντήρησης εικόνων. Και προχωρούμε επίσης σε ιδρύσεις μουσείων και άλλες εργασίες που αφορούν καταγραφές, αναστηλώσεις, σε αυτόν κυρίως τον τομέα. Η έκθεση των εικόνων είχε γίνει κατόπιν ζήτησης της γαλλικής πλευράς. Διοργανώθηκε στη Μουλούζιν, που είναι στα σύνορα με την Ελβετία, στα νότια του Στρασβούργου και στο Στρασβούργο στη συνέχεια. Βασικά διοργανώθηκε από την τοπική προτεσταντική εκκλησία με την βοήθεια των δύο δημαρχείων, Στρασβούργου και Μουλούζης, και η όρη εκδήλωση τέθηκε κάτω από την αιγίδαν του γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η Μητρόπολη Λεμεσού δάνεισε τις εικόνες, είναι 43 κομμάτια από το 12ο αιώνα μέχρι και τις μέρες μας. Και το γεγονός ότι μπήκε όλη αυτή η διαχρονική σειρά δεν είναι τυχαίο, γιατί θέλαμε να δείξουμε όλο το φάσμα της καλλιτεχνικής δημιουργίας των εικόνων μας από τα Βυζαντινά χρόνια μέχρι και σήμερα. Ο τίτλος της έκθεσης που διάλεξαν ήδη οι Γάλλοι, πρέπει να πω, είναι εξαιρετικός. Είναι το «Κατ' εικόνα Θεού». Στη Μουλούζιν είχε αρκετή επιτυχία, διήσκεσε από τον Ιούλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Όπως είναι σταυροδρόμιν εκεί μεταξύ Γερμανίας και Ελβετίας, υπήρξε προβολή και στις γύρω αυτές τις δύο χώρες. Στο Στρασβούργο η συμπασία ήταν κάπως διαφορετική, λόγω του ότι είναι μια μεγαλύτερη πόλη, είναι η έδρα του Συμβουλίου της Ευρώπης, η έδρα διαφόρων ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων, και ως εκ τούτου απέκτησε μια ιδιαίτερη συμπασία και λόγω του γεγονότος ότι εκτίθενται μέσα στην εκκλησία του Αγίου Θωμά.
Είναι η δεύτερη σε σημασία εκκλησία και αρχαιότητα στο Στρασβούργο και σε ποσοστό επισκέψεων επίσης περάρων καθεδρικών. Και πιστεύω ότι μέχρι τις αρχές του Νοεμβρίου που θα διαρκέσει θα αποδειχτεί ότι επέδρασε πάρα πολύ και στο επίπεδο της διεθνούς γνώμης, όπως είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης εκεί με τους διπλωμάτες και τους ευρωβουλευτές που διακινούνται, αλλά είναι και φθινόπωρο και θα υπάρξουν πολλές επισκέψεις από τα σχολεία.